συνεδρία να δούμε τι θα γίνει στην ουσία αύριο και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας στους γονείς αλλά και στους μαθητές. Για την ώρα πάμε στην παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έγινε πριν από λίγο για την κρίση βεβαίως στην παιδεία. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς συνδικαλιστών. Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Πάμε κατευθείαν κοντά του. Σωτήρη, ορίστε. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το όχι της κυβέρνησης στο κείμενο των εκπαιδευτικών, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι το σκηνή δεν έχει κοπεί από την κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης ότι έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια σε σημείο μάλιστα που η κυβέρνηση υποχώρησε σε θέσεις οι οποίες έχουν κατακριθεί από την κοινωνία. Ο Νίκος Αναστασιάδης, με αυστηρό μάλιστα τόνο, απαντά στους εκπαιδευτικούς στα σχέδια τα οποία έχουν για απεργιακές κινητοποίησεις. Να δούμε την πρώτη χαρακτηριστική δήλωση την οποία έχουμε ετοιμάσει για την, που δίνει και το στίγμα τις επόμενες μέρες για την κυβέρνηση. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε και θέλω να το καταστήσω σαφές σε εκβιασμούς του οποιοδήποτε συνδικαλιστή. Η κυβέρνηση εντέλλεται και εκλέγεται από τον λαό για να κυβερνήσει και όχι να κυβερνηθεί από συνδικαλιστές οι οποίοι την μία ημέρα συνενούν και την επομένη να νερούν τα όσα έχουν συμφωνήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πλέον φαίνεται να λέγει ναι στο διάλογο, αλλά με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας στις 6 Σεπτεμβρίου. Σωστά αντιλαμβάνομαι, Σωτήρη? Ακριβώς έτσι είναι, Χρυσάνθη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε πάντως την εικόνα της σημερινής παιδείας μέσα σε 4 γραμμές. Πρώτον, έχουμε, λέει, τον υψηλότερο προϋπολογισμό παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, είμαστε μέσα στις 6 πρώτες χώρες με τους καλύτερα αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, έχουμε τον λιγότερο διδακτικό χρόνο. Και τέταρτον, έχουμε χείριστα αποτελέσματα για τους μαθητές. Πλέον η κυβέρνηση συζητά τα ζητήματα του διδακτικού χρόνου, της αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού έργου, της μετεκπαίδευσης και της αναβάθμισης του δημοσίου σχολείου. Επίσης, Χρήσανθε, ο κύριος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ένα είναι το δικαίωμα που ασκούν οι εκπαιδευτικοί και εννοεί φυσικά την πιθανότητα να απεργήσουν, και ένα όμως είναι το δικαίωμα αυτό να γίνεται κατάχρηση εις βάρος 120.000 παιδιών και χιλιάδων γονιών. Να δούμε ένα δεύτερο απόσπασμα των τοποθετήσεων του κύριου Αναστασιάδη. Δεν είμαστε εμείς που οδηγούμε στα άκρα. Να υπενθυμίσω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία στις 27 Ιουλίου. Αθετήθηκε για εφόλης της ύλης διάλογο. Στις 23 Αυγούστου που συνδιαμορφώθηκε μια πρόταση με τους ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στις 6 Σεπτεμβρίου που έδωσαν τα χέρια, υπεσχέθησαν ότι αυτοί και ευχαρίστησαν για το τι επετεύχθη, δυστυχώς λόγω της ποικιλομορφίας, αν θέλετε, και των διαφορετικών τάσεων μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, λέγαμε και πριν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων.